Φίλοι μου, γεια σας. Σάββατο απόγευμα. Βρισκόμαστε εδώ στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Μετά τον νικηφόρο αγώνα και της ΠΕΚΕΒ αλλά και του ναυτικού ομιλουχίου με τον Άρη Νικίας και τον Ηλυσιακό, έχει σήμερα την κοπή της πίτας της ΕΠΣΧΙΟΥ. Βρισκόμαστε εδώ. Καλεσμένος είναι και ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο κ. Μπαλτάκος. Λοιπόν, θα μιλήσουμε με όσους μπορούμε μέχρι να ξεκινήσει η εκδήλωση. Θα ξεκινήσουμε τον πρόεδρο. Χαίρετε. Κύριε Πρόεδρε, είμαστε εδώ από το τοπικό, θα πούμε δύο λόγια. Ναι, θα τα πούμε έτσι, τώρα είμαστε εδώ. Ναι, ναι, θέλετε να κάτσω κι εγώ. Δεν πειράζει. Λοιπόν, ο κύριος Μπαλτάκος, πρόεδρος της ΕΠΟ, καλώς ήρθατε στο νησί μας. Καλώς σας βρήκα. Έχετε ξανάρθει? Έχω έρθει αρκετές φορές. Ναι. Και για διακοπές έχω έρθει. Λοιπόν, πώς βλέπετε εδώ τη λειτουργία της ΕΠΟ? Της ΕΠΟ ή της ΕΠΣ? Της ΕΠΣ. Της ΕΠΣ, εντάξει. Η λειτουργία της ΕΠΣ εδώ, η τοπική ΕΠΣ, είναι υποδειγματική. Δηλαδή και το προσωπικό το οποίο έχει και οι διοργανώσεις τις οποίες διοργανώνει είναι σε επίπεδο άριστο. Αυτό τουλάχιστον έχω αντιληφθεί από την Αθήνα βρισκόμενος φυσικά. Ναι. Εδώ όμως που ήρθα σήμερα και βλέπω και τη λειτουργία της ΕΠΣ από κοντά, πιστεύω ότι αυτή η αντίποση που είχα στην Αθήνα είναι θεμελιωμένη και τεκμηριωμένη πλέον και από κοντά. Ήθελα να σας ρωτήσω μετά την οδηγία, τον κανονισμό που βγήκε για την ύπαρξη απαινιδωτών στους αθλητικούς χώρους. Επειδή φαντάζομαι ότι υπάρχουν θέματα και στο νησί υπάρχουν σε αρκετούς χώρους, η ΕΠΟ θα βοηθήσει, μπορεί να βοηθήσει, υπάρχει κάποιο σχέδιο να βοηθήσει τις ΕΠΣ? Εννοούμε οικονομικά. Οικονομικά, προφανώς. Οικονομικά βοηθάμε σε επίπεδο ευρύτερο. Δηλαδή, εφέτος έχουμε δώσει σε κάθε ΕΠΣ 30.000, ναι, και θα δώσουμε και άλλες 10.000 τον επόμενο μήνα, μέσα στον επόμενο μήνα. Δεν βοηθάμε συγκεκριμένα με βάση ένα συγκεκριμένο αντικείμενο όπως είναι ο απεινιδωτής. Βοηθάμε γενικά. Δηλαδή, κάθε ΕΠΣ εφέτος, όπως και αυτή η συγκεκριμένη ΕΠΣ, θα λάβει το ποσό των 40.000 από την ΕΠΟ. Τα χρήματα αυτά. Φαντάζομαι ότι έχετε υπολογίσει ότι είναι ικανά να καλύψουν τις ετήσιες ανάγκες μιας ΕΠΣ. Μαζί με άλλα έσοδα, γιατί έχουν και άλλα έσοδα. Έχουν τα έσοδα από τα δελτία τα οποία βγάζουν. Ναι. Δεν είναι μόνο αυτά τα έσοδα που έχουν οι ΕΠΣ. Νομίζουμε λοιπόν ότι μια μεσαία ΕΠΣ, όπως είναι η ΕΠΣ της ΧΙΟΥ, μπορεί με τα χρήματα αυτά να καλύψει τις ετήσιες ανάγκες. Ναι, ακριβώς. Μάλιστα. Και έχετε κάποια σχέδια για κάποιες άλλες εκδηλώσεις που θα γίνουν εδώ από την ΕΠΣ στα νησιά, στην περιφέρεια? Έχετε κάποιο σχέδιο? Νομίζω ότι προετοιμάζουν κάποιον αγώνα το καλοκαίρι, μετά τη λήξη των πρωταθλημάτων. Ναι. Έναν αγώνα ο οποίος μπορεί να γίνει στις Ινούσες. Εάν γίνει αυτός ο αγώνας, τότε βεβαίως εγώ θα είμαι πάλι εδώ. Α, πολύ ωραία. Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστούμε. Και του χρόνου. Και του χρόνου πρόεδρος. Ευχαριστώ. Εντάξει, ευχαριστώ. Μπορεί να είμαι του ποδοσφαιρικού, είμαι πιο πολύ του στην ατμοσφαίριση, αλλά εντάξει. Α, δεν πειράζει. Όχι, δεν πειράζει. Εξάλλου, μη στοιχείο ότι μάθαμε στην Αθήνα από την ατμοσφαίριση. Έτσι. Πρωταγωνιστούμε τόσα χρόνια στην Α1. Έτσι. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν. Σιγά σιγά έρχεται και ο κόσμος. Σήμερα να πούμε ότι έχουμε και την παρουσίαση του βιβλίου, ενός υπέροχου βιβλίου από τον συνάδελφο τον Δημήτρη τον Φρεζούλη. Μπορούμε να μιλήσουμε και με τον Δημήτρη τώρα μέχρι να ξεκινήσει. Λοιπόν, αλλαγή ρόλων, τώρα θα κάνω εγώ συνέντευξη από τον Δημήτρη. Λοιπόν, Δημήτρη, σήμερα είναι και η παρουσίαση ενός ακόμα βιβλίου σου. Ένα βιβλίο το οποίο εκδόθηκε το 2020, αλλά λόγω του κορονοϊού πήγε πίσω. Και χαίρομαι ιδιαίτερα διότι η παρουσίαση αυτή γίνεται σε μια εκδήλωση η οποία έχει άμεση σχέση με το ποδόσφαιρο. Στην πίτα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου και τον Βαρβασιακό, ο οποίος βέβαια, όπως είναι γνωστό, έγραψε χρυσή ιστορία στο χιώτικο ποδόσφαιρο από το 1991 μέχρι το 1997. Και ελπίζω, μιας και είναι εδώ και ο πρόεδρος της ΕΠΟ,
ότι να αντιληφθεί ότι το πρόβλημα το μεγάλο των ερασιτεχνικών ομάδων είναι το οικονομικό και ότι χρήζουν άμεσης ενίσχυσης. Έπρεπε μάλλον να έπαιρνα πρώτα από σένα συνέδευση, να ξέρω. Να ρωτήσω κάτι, η πρόταση για την παρουσίαση έγινε από την ΕΠΣ. Από την ΕΠΣ, ναι. Από την ΕΠΣ έγινε η πρόταση για την παρουσίαση και κάποια στιγμή έπρεπε να παρουσιαστεί και αυτό το βιβλίο, το οποίο λόγω κορονοϊού δεν είχε παρουσιαστεί μέχρι σήμερα. Και αυτό είναι υλικό από προσωπικό σου αρχείο? Είναι από την αθλητική Χίο, περιλαμβάνει όλα όσα αφορούν το παραπασιακό, όλη αυτή την περίοδο. Και έχει γίνει πραγματικά, έτσι χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω, μια τιτάνια δουλειά. Είναι τιτάνια δουλειά αυτή που έχει γίνει και ελπίζω ότι ενδιαφέρει όλο αυτό το βιβλίο, όλους τους χιώτες φιλάθλους. Όντας και εσύ ποδοσφαιριστής, είχες το... Βέβαια. Πού, εσύ πού έπαιζες? Εσύ έπαιζα στον Ηρακλή από τα 13 μέχρι... στις εθνικές κατηγορίες. Λοιπόν... Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και καλό ταξίδι. Τι λένε στο βιβλίο? Καλό ταξίδι. Καλό ταξίδι το βιβλίο σου. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πρόεδρε. Στρατή, ένα λεπτό. Λοιπόν, μετά τον πρόεδρο της ΕΠΟ θα μιλήσουμε και με τον, και με τον πρόεδρο της ΕΠΣ. Λοιπόν, σας πήγαμε ιεραρχικά. Μιλήσαμε με τον πρόεδρο. Εννοείται. Λοιπόν, μεγάλη γιορτή σήμερα. Είναι η γιορτή του ποδοσφαίρου σήμερα, κάθε χρονιά. Βέβαια, 2 χρόνια είχαμε να κόψουμε την πίτα μας λόγω του COVID. Πανήρθαμε στην κανονικότητα. Το ευχάριστο είναι ότι η αίθουσα δεν φτάνει για τον κόσμο. Αυτό βλέπω και εγώ, αυτό βλέπω. Θέλαμε να καλέσουμε περισσότερο κόσμο, αλλά δυστυχώς δεν φτάνει για να γεμίσουμε τον κόσμο του ποδοσφαίρου. Σήμερα τι θα έχει στη βραδιά εκτός από την πίτα? Ευχαριστούμε τους καλεσμένους που ήρθανε και μας βραβεύσετε. Έχουν πολλές βραβεύσεις, τιμούνται οι ομάδες που πήραν τα πρωταθλήματα, στους άνδρες και στις υποδομές, τα κύπελα, το fair play, τους πρώτους scorer και έχουμε και μία θεματική εννοείται, το Βαρβάσι της περίοδου 99-97. Α, το βιβλίο του Δημήτρη. Με σουρανούσε στη ΓΑΜΑ Εθνική, τιμούμε και τον πρόεδρο και τον προπονητή τον τότε και τον κύριο Φρεζούλη με το βιβλίο που ουσιαστικά δίνει στον κόσμο να καταλάβει τι εστί Βαρβάση της περίοδου 91-97. Και γενικά τι εστί ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, τι δυσκολίες έχει το ποδόσφαιρο. Έλα. Λοιπόν. Κάτσε από εκεί, Φώτη. Λοιπόν, ωραία, να σε αφήσουμε να κάνεις τα... ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ, πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, εδώ, με τη σειρά, δεν ξέρω αν ήταν η σειρά... Λοιπόν, θα μιλήσουμε και με τον κύριο Μηταράκη, τον υπουργό. Εσείς είστε εδώ ως πρώην ποδοσφαιριστής. Ως καλεσμένος. Αν και το Υπουργείο σας δεν άπτεται με αθλητικά θέματα. Κάναμε αθλητισμό σαν παιδιά. Με τι ασχολούσες, τι άθλημα? Μπάλα και ξεφασκία. Μπάλα, όχι ποδόσφαιρο. Λάνα. Μπάλα, μπράβο. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα αν είναι στη δικαιοδοσία σας, αλλά μέσω του Υπουργείου σας κάποια προβλήματα οικονομικά κυρίως που παρουσιάζεται στο ποδόσφαιρο το ερασιτεχνικό. Μπορείτε να συνδράμετε, μπορείτε να βοηθήσετε? Ως Υπουργείο όχι. Αυτό, όχι. Αυτό που μπορεί βοηθάει η τοπική αυτοδιοίκηση και ο καθένας από εκεί πέρα στηρίζει την ομάδα του. Ναι, μάλιστα. Μπορείτε βέβαια να μεταφέρετε στον συνάδελφό σας αθλητισμού τα προβλήματα. Υπήρχε μια διάταξη η οποία επιτρέπει στους δήμους, στους νησιωτικούς δήμους να στηρίζουν τα έξοδα μετακίνηση των ομάδων. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που έχουν οι ομάδες εδώ. Ναι. Είναι σχεδόν όσο το budget της κάθε ομάδας. Σωστό. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, κάτσε να δούμε αν έχει κανένα ποδοσφαιριστή παλιό που έπαιζε στο Βαρβάς. Ποδοσφαιριστής. Λοιπόν, ένας από τους ποδοσφαιριστές, δεν ξέρω, της χρυσής εποχής του, τα χρόνια που αναφέρεται ο Δημήτρης. Ναι, της εποχής που πήρε το πρωτάθλημα Βαρβασιακό στην Δέλτα Εθνική. Εσύ έπαιζες τι θέση? Center back. Μαζί με τον Μιχάλη και τον Παπαθεοδόρου.
Το Στρατάκι, με τον Μιχάλη Στρατάκι και τον Παπαθεοδόρου. Και τον Στέφανο του... Λίπερο ο Παπαθεοδόρου, Στρατάκης Κανετίδης, center back. Επειδή ασχολείσαι και τώρα με τον ποδόσφαιρο, πόσο διαφορετικά ήταν τα χρόνια εκείνα, από κάθε άποψη όμως. Θα έλεγα ότι η πίτα ήταν μεγαλύτερη, ασχολούταν περισσότερος κόσμος με το ποδόσφαιρο. Ναι, ναι. Και αμέσως και τα αποτελέσματα ήταν διαφορετικά. Υπήρχαν τα οικονομικά όμως, οικονομικά οι ομάδες πώς συντηρούνταν? Οικονομικά ήταν πάλι με κάποιους χορηγούς, όπως και τώρα, είναι κλασικό δηλαδή. Αυτό δεν έχει αλλάξει. Δεν έχει αλλάξει και όταν αυτό το πράγμα δεν υπάρχει, αμέσως ειδικά στοιχείο τα πράγματα είναι δύσκολα. Μάλιστα. Τώρα σε ποιο πού βρίσκεσαι, σε ποιο πόσο? Τώρα είμαι στην ΠΑΧ, στην Ποδοσφαιρική Ακαδημία Αιχείου. Η οποία και στη γειτονιά είναι και αυτή. Εκεί. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ο κύριος Παναγιώτης Μαυράκης, ποδοσφαιριστής. Ένα χρόνο πήγα δεν, και έφυγα δανεικός. Απ' πήγες για να πάρεις τα παπούτσια και το σορτσάκι, φαντάζομαι. Ναι, ναι, ναι. Δεν έπαιξες καθόλου εσύ ποδόσφαιρο? Έπαιξα αρκετά χρόνια, αλλά στο Βαρασιακό πήγα ένα χρόνο δανεικός. Την πρώτη χρονιά γάμα. Τι θέση έπαιζες? Αμυντικός, αλλά δεν έπαιξα. Αμυντικά δεξί μπακ. Όχι, κεντρικός. Α, κεντρικός είσαι. Μπράβο. Μπράβο, ευχαριστούμε. Λοιπόν. Ο κύριος Μουλάκης, ένας από την επιθετική τριάδα. Πού πήδες, τι είπες εσύ? Επιθετικός ήμουν. Ποια χρόνια ήσουν εσύ? Όλα τα χρόνια ήμουν. Από τη Δέλτα Εθνική που πήραμε το πρωτάθλημα μέχρι και τις τρεις χρονιές στη Γάμα Εθνική. Όλα τα χρόνια. Περίμενε, πόσο χρόνο ήσουν τότε που ήμουν? Ήμουν 16 χρονών, πιο μικρός από όλους. Ήμουν 16 χρονών. Αλλά δεν είχες θέμα με το. Όχι, δεν είχα θέμα. Επειδή και τώρα νομίζω ασχολείσαι κάπου σαν προπονητής. Στη Θήλα, όχι. Στη Θήλα ήμουν προπονητής, τώρα δεν είμαι προπονητής, είμαι γενικός αρχηγός πλέον. Πόσο έχουν αλλάξει αυτά τα χρόνια, κυρίως από τους πόρους, από τα χρήματα που θέλει μια ομάδα? Η βοήθεια είναι πάλι ίδια με μαγαζιά, χορηγούς και διαφημίσεις? Ό,τι γινόταν πάντα γίνεται και τώρα. Πανηγύρια τώρα πιο πολύ. Πανηγύρια, με τα πανηγύρια δουλεύει πιο πολύ οι ομάδες. Προσπαθούν να βγάλουν τα πανηγύρια. Και εντάξει. Τότε ήταν πιο δύσκολα χρόνια βέβαια για να παίξουμε μπάλα. Ήταν πολύ πιο δύσκολα χρόνια. Τώρα με τις ακαδημίες είναι ευκολότερα σε κάποια παιδιά να παίξουν αν έχουν ταλέντο. Και τότε σε εσάς δεν είχε ακαδημίες? Όχι. Άμα είμαστε θα είχαμε παίξει πολύ μπάλα από τότε. Θα είχαμε παίξει πολύ μπάλα σε μεγαλύτερες κατηγορίες άμα είχαμε ακαδημίες. Γιατί χάθηκαν πάρα πολλά παιδιά. Αποστολή Stores. Τα πάντα για το σπίτι σε τιμές σοκ. Αποστολή Stores. Στο παλιό ταχυδρομείο. Εδώ θα βρείτε πραγματικά τα πάντα. Σε τιμές έκπληξη. Αποστολή Stores. Όλα τα παιχνίδια, όλα τα είδη για το σπίτι σε τιμές που δεν φαντάζεστε. Στο παλιό ταχυδρομείο. Στο στενό της οδού Χορέμη υπάρχει ένας φούρνος μικρός, μόνο στο μάτι. Μεγάλο σε εμπειρία, ποικιλία και πρωτοτυπία. Stella's Bakery. Ελάτε και δοκιμάστε αυτά που φτιάχνουμε με πείρα και γνώση. Δοκιμάστε βουτήματα. Βουτήματα με στέβια, βουτήματα χωρίς ζάχαρη, τα φοβερά κράκερ ζέας, αλλά και τα παξιμαδάκια μας, καλαμποκιού, επτάζημα και κρυθαριού. Stella's Bakery. Εκπληκτικά σφολιατοειδή. Όλα φτιαγμένα από μας. Μικρά τυροπιτάκια κουρού, τυροπιτάκια σφολιάτας με φιλαδέλφια και λουκανοπιτάκια. Εκπληκτικά κουλούρια με σισάμι, ολικής, με σταφιδούλες και καλαμπόκι. Και βέβαια, δοκιμάστε το τσουρέκι μας. Φτιάχνετε κάθε μέρα με φρέσκα υλικά. Μην παραλείψετε το ψωμάκι σας. Χωριάτικο, ολικής με προζύμι και τη φοβερή μας τυρόπιτα. Stella's Bakery. Ο φούρνος της γειτονιάς. Στο στενό της οδού Χορέμη. Δημήτρης Χρυσούλης. Μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές κατασκευές. Διαθέτουμε πλέον ό,τι πιο σύγχρονο στο τμήμα σχεδιασμού στον τομέα της τρισδιάστατης μοντελοποίησης μεταλλικών κατασκευών με πολλαπλά ωφέλη στη διαδικασία. Από την αρχική μέτρηση και το σχεδιασμό μέχρι την ανέγερση του έργου. Έτσι προλαμβάνεται κάθε αστοχία που μπορεί να προκύψει στη φάση της κατασκευής αλλά και της ανέγερσης. Εξαγωγή των αρχαίων σε εξειδικευμένα μηχανήματα για απόλυτη ακρίβεια στην κοπή και τη διάτρηση των δοκαριών. Γίνεται αυτόματος έλεγχος όλων των συνδέσεων για τυχόν σφάλματα.
ακριβής υπολογισμός του βάρους της κατασκευής, τρισδιάστατη παρουσίαση του πελάτη και διατήρηση του αρχείου για μελλοντικές παρεμβάσεις με την απόλυτη ακρίβεια. Δημήτρης Χρυσούλης. Αναλαμβάνουμε κάθε σιδηροκατασκευή ανεξάρτητα του βαθμού δυσκολίας. Κάτοχος πτυχίου επιθεωρητή συγκολήσεων. Ειδικές αρχιτεκτονικές κατασκευές κοινού ή ανοξείδωτου χάλιβα. Κατασκευές υγειονομικών χώρων και ειδικές συγκολήσεις TIG για όλα τα μέταλλα. Δημήτρης Χρυσούλης. Πολύχρονη εμπειρία με σύγχρονες κατασκευαστικές λύσεις. Να σε ρωτήσω κάτι, είχες παίξει και σε ένα πρωτάθλημα που είχε γίνει εκεί στο 3ο-8ο σχολείο στο Βουνάκι, με Σουλίκα, με... Όχι. Είσαι πιτσιρικάς. Λοιπόν, μπράβο, να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, γεμίζει παιδί, όντως είναι μικρή αίθουσα. Αν σκεφτούμε ότι για 2 χρόνια δεν γινόταν τίποτα. Εντάξει, και τώρα κρατάμε όλα τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας για τον κορονοϊό. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε. Θα σας δείξουμε όσο περισσότερο κομμάτι μπορούμε από τη σημερινή εκδήλωση. Θα τη δείτε και στο χειοσκόπιο. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Σεβαστέ Πατέρα, την ευχή σας. Πρόεδρε της ΕΠΟ, κύριε Παναγιώτη Μπαλτάκο. Υπουργέ Μετανάστευσης και Αστήλου, κύριε Βουλευτή Χίου, κύριε Νότι Μηταράκη. Κύριε Βουλευτή Χίου, η Ανδρέα Μιχαηλίδη. Περιφερειάρχα Βορείου Αιγαίου, κύριε Κώστα Μουτζούρη. Δήμαρχε Χίου, κύριε Σταμάτη Κάρματζη. Αγαπητοί μας προσκεκλημένοι, μετά από 2 χρόνια βρισκόμαστε και πάλι για την κοπίτσα γιοβασιλιάτικης πίτας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων. Η πανδημία επηρέασε όλους τους τομείς της καθημερινής μας ζωής και φυσικά δεν άφησαν επηρέαστο το ποδόσφαιρο. Μετά από τις τόσες δυσκολίες, βρεθήκαμε όμως ξανά στους αγωνιστικούς χώρους και αυτό οφείλεται σε όλους εσάς. Καλούμε τον εκπρόσωπο του Σεβασμιωτάτου να ευλογήσει την πίτα μας. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αι και εις τους αιώνες των αιώνων. Εις πάσαν την γη εξήλθεν ο θόγκος σου ως δεξαμένη των λόγων σου. Διού Θεοπρεπώς εδογμάτισα στην φύση των όντων ετράνωσα στα των ανθρώπων ήθη κατεκόσμησας. Βασίλειον ιεράτευμα πατερώσιε Χριστόν τον Θεόν ηθέτευε δωρήσαστε ημίν το μεγαέλεος. Εις άρυφον φάλαγγα των αθλοφόρων Χριστού υμνήσομεν άσμασι χαριστηρίης πιστή μην άντονα ήδημον, δίκτορα των γενναίων και δικέντιων θείων πλάνη την των ειδόλων καταργήσαντας πίστη αυτόντες οι και εσύ εσ Χριστέ ο Θεός σώσοντας ψυχάς ημών. Ελέησον ημάς ο Θεός, πεδομένα ελεώσον, διαμεθάσον, πάθουσον και ελέησον. Καλησπέρα σε όλους. Λίγο ησυχία παρακαλώ. Επίσημοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου. Σήμερα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τον πρόεδρο της ΕΠΟ, κύριο Παναγιώτη Μπαλτάκο. Κύριο μέλημα της διοίκησης ΕΨΧΙΟΥ, κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας μας, είναι η ανέλυξη και η πρόοδος του χιώτικου ποδοσφαίρου και η ανάδειξη νέων ταλέντων και αθλητών που θα στελεχώσουν μετέπειτα είτε στις τοπικές μας ομάδες, είτε ακόμα και ομάδες των εθνικών κατηγοριών. Βέβαια, οι δύσκολες συνθήκες που βιώσαμε με την πανδημία δυσκόλεψαν και τη δική μας προσπάθεια και των ομάδων προς αυτή την κατεύθυνση. Παρόλα όμως αυτά, μαζί με τους παράγοντες των σωματείων, των οποίων η συμβολή ήταν πραγματικά σημαντική, και των αθλητών, καταφέραμε να διοργανώσουμε τα πρωταθλήματα ανδρών και υποδομών με επιτυχία. Οι μεικτές ομάδες μας
K17 και K15 υπό τις οδηγίες των προπονητών μας Γεώργιο Κακούσιο και Μιχάλη Χατζηδάκη συμμετείχαν στο τουρνουά προεπιλογής εθνικών ομάδων στον Όμιλο Αιγαίου και κατέλαβαν την τρίτη και τέταρτη θέση αντίστοιχα. Τους ευχαριστούμε και τους συγχαίρουμε για την αγωνιστική τους παρουσία. Επιπλέον στα πλαίσια της ανάπτυξης της χιώτικης διαιτησίας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του ποδοσφαίρου μας, διοργανώθηκε σχολή διαιτησίας με στόχο την ανάδειξη νέων διαιτητών. Θα ήθελα επίσης να τονίσω την αξιοπρόσιτη παρουσία των χιωτών διαιτητών στις εθνικές κατηγορίες Super League 2 και Γάμα Εθνική. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Διαιτησίας που αποτελείται από τον πρόεδρο τον κύριο Παντελή Ρούλη, τον κύριο Στέγιο Στουπάκη και τον κύριο Ζαφίρη Νικόλαου και τους διαιτητές μας για τις προσπάθειες τις οποίες καταβάλουν προκειμένου η χιώτικη διαιτησία να βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο. Κύριε Βουλευτά, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, κάποιος δημοσιογράφος πριν από λίγο ήρθε για μια συνέντευξη μικρής διάρκειας και με ρώτησε εάν είμαι σαν πρόεδρος της ΕΠΟ ευχαριστημένος από τη λειτουργία της ΕΠΣΧΙΟΥ. Του απάντησα ότι η γνώμη μου για την ΕΠΣΧΙΟΥ είναι απολύτως θετική, γιατί έχω εικόνα από την ΕΠΟ, κεντρική εικόνα πώς λειτουργούν οι ΕΠΣ. Και σήμερα διατρανώνεται, επειδή έχω έρθει από το πρωί, διατρανώνεται αυτή η πεποίθηση, τεκμηριωμένα πλέον με αυτά που βλέπω. Δεν έχω όμως μόνο άποψη ή γνώμη, έχω και στοιχεία, κάτι τα οποία η ΕΠΣΧΙΟΥ δεν το έχει. Αλλά εμείς στην ΕΠΟ τα έχουμε κεντρικά. Εδώ έχετε αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημα το τοπικό 19 ομάδες. Δύο ομάδες οι οποίες δεν μπήκαν στο Μητρό θα μπουν, είναι ενεργές, και δύο ομάδες που έχουν ακαδημίες. Και έχετε πληθυσμό 52.000, αν θυμάμαι καλά, με βάση την πρόσφατη. Ξέρετε, τον πληθυσμό σας δεν χρειάζεται να τον πω εγώ. Αυτό τι σημαίνει στατιστικά? Ότι το ποδόσφαιρο στοιχείο είναι πάρα πολύ ψηλά, επειδή ο μέσος όρος βγαίνει ότι περίπου ανά 2.500 κατοίκους έχετε μία ομάδα. Αυτός ο μέσος όρος είναι πολύ ψηλά σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Στους υπόλοιπους νομούς, αντίστοιχους βέβαια, δεν μιλάω για Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ο αριθμός είναι περίπου 3.500-4.000. Εδώ λοιπόν, κάτι το οποίο εμένα προσωπικά και με πλήσει και με συγκινεί, το ποδόσφαιρο της ΧΙΟΥ είναι πάρα πολύ ψηλά και αυτό δεν μπορεί να οφείλεται σε τίποτε άλλο παρά μόνο στην καλή λειτουργία της τοπικής ΕΠΣ. Αξίζουν λοιπόν συγχαρητήρια στον πρόεδρο της ΕΠΣ αλλά και στο Διοικητικό Συμβούλιο για αυτό το οποίο έχετε πετύχει εδώ. Και μιλάμε για τη ΧΙΟ, η οποία είναι, όπως ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, ένας νομός με ιδιαιτερότητες, ένας νομός παραμεθόριος, άρα ένας νομός στον οποίο πρέπει η ΕΠΟ να δώσει ιδιαίτερη προσοχή και σημασία. Αυτό το κάνουμε από εφέτος, προσπαθώντας να ενισχύουμε οικονομικά όλες τις ενώσεις, μεταξύ αυτών και τη ΧΙΟ. Έχουμε δώσει σαν ΕΠΟ μέχρι στιγμής το ποσό των 30.000 ενώσεων σε κάθε μία από τις 53 ενώσεις, δηλαδή περίπου 1.600.000. Θα δώσουμε και άλλα χρήματα βέβαια μέχρι τη λήξη του πρωταθλήματος και θα συνεχίσουμε να χρηματοδοτούμε τις ενώσεις, έτσι ώστε το ποδόσφαιρο. Για να μου πείτε γιατί το κάνετε αυτό και γιατί έχει αξία να παίζουν ποδόσφαιρο στη ΧΙΟ, γιατί έχει αξία να έχει ΧΙΟ τόσες ομάδες? Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το ποδόσφαιρο είναι το άθλημα του απλού μέσου λαϊκού ανθρώπου. Την βραδιά μας το ομορφύλιο Δημήτρης Φρεζούλης παρουσιάζονται στο βιβλίο του «Βαρβασιακός στο ζηλευτό ταξίδι». Ο Δημήτρης Φρεζούλης ασχολήθηκε με τη δημοσιογραφία από τις τάξεις του γυμνασίου ως ανταποκριτής των αθλητικών εφημερίδων «Ομάδα» και «Φως». Τα έτη 1987 έως 1990 στο Χιακό Λαό, 1990 μέχρι και σήμερα στην Αλήθεια. Ήταν αρχισυντάκτης στο περιοδικό Χιόνι και στην αθλητική Χίο. Παρουσίασε τις τηλεοπτικές εκπομπές «Η Μεγάλη Οθόνη Στοιχείο», «Περιοδικό» και εξακολουθεί με τις ανθρώπινες διαδρομές. Έχει στο ενεργητικό του 22 βιβλία αρχιακού περιεχομένου, εκ των οποίων το τελευταίο «Για τη ζωή στην κατοχή». Καλούμε τον κύριο Δημήτρη Φρεζούλη για την παρουσίαση. Να ευχαριστήσω και εγώ θερμά. Και θα πρέπει να πούμε εδώ πέρα ότι η περίοδος 1991-1997 μπορεί να χαρακτηριστεί χρυσή στην ιστορία του χιώτικου ποδοσφαίρου χάρη στην ομάδα του Βαρβασιακού που διακρίθηκε αρχικά στη Δέλτα Εθνική, αναδείχθηκε πρωταθλήτρια
έπαιξε στη ΓΑΜΑ Εθνική και τελικά κατέληξε λόγω οικονομικής αδυναμίας. Και κρατώ αυτό που είπε ο κύριος πρόεδρος της ΕΠΟ, ότι θα υπάρχει οικονομική ενίσχυση. Πρέπει ιδιαίτερα, κύριε πρόεδρε, στα αεραστεχνικά σωματεία. Αυτά είναι που κρατούν το ποδόσφαιρο. Τα αεραστεχνικά σωματεία. Και χαίρομαι γιατί είπατε ότι, ότι θα υπάρξει μια οικονομική ενίσχυση. Και έγραψαν ιστορία λοιπόν οι διοικήσεις, οι προπονητές, οι παίχτες, οι φύλαθλοι και πιο πολλοί από όλους αυτοί που είχαν βάλει το χέρι βαθιά στη τσέπη για να στηθεί αυτό το οικοδόμημα. Αυτή την περίοδο λοιπόν βάζει στο στόχαστρό του το βιβλίο με τίτλο «Βαρβασιακός, το ζηλευτό ταξίδι» με υπότιτλο «Από τις αλάνες σε εθνικές κατηγορίες, από τις εκδόσεις ΑΒ και με χορηγία τη τεχνική εταιρεία Χίου του Γιάννη Ζανάρα». Με μια μικρή αναδρομή στην αρχική συμμετοχή χιακών ομάδων σε εθνικές κατηγορίες, ΑΕΤΟΣ, Μικρασιατική, ΑΕΧΙΟΥ, Παχιακός, ΑΠΟΧΙΟΣ, γίνεται μια αναφορά και στα συμπαραμαρτούντα του ποδοσφαίρου, στις αλάνες, στο διπλό, σταματωμένα γόνατα. Και ακόμα στην προσφυγιά, στο βαρβάσι, σε όλα όσα προηγήθηκαν τη ίδρυση της ομάδας του βαρβασιακού. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη συμμετοχή της ομάδας στο πρωτάθλημα Δέλτα και Γάμα Εθνικής. Αν έχετε την καλοσύνη, λίγη ησυχία, δεν θα αργήσω. Δύο λεπτά μόνο ακόμα. Δύο λεπτά. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη συμμετοχή της ομάδας στο πρωταθλήματα Δέλτα και Γάμα Εθνικής με την παράθεση όλων των αγώνων, με τις συνθέσεις και τους σκόρερς, τα παραλυπόμενα των αγώνων, ό,τι μεσολαβούσε ανάμεσα στις αγωνιστικές περιόδους, στις αγωνιώδεις προσπάθειες και τη συμβολή όλων για την παραμονή στις εθνικές κατηγορίες. Ακόμα δημοσιεύονται συνεντεύξεις από τους πρωταγωνιστές εκείνης της περίοδου, αλλά και αντίστοιχες 20 χρόνια μετά, θα τους δούμε στη συνέχεια από εκείνη την επιτυχημένη παρουσία. Το βιβλίο περιλαμβάνει και DVD με αποσπάσματα από αγώνες του Βαρβασιακού και συνεντεύξεις με νοσταλγικές μνήμες από τους πρωταγωνιστές εκείνης της περίοδου. Ο Βαρβασιακός, το ζηλευτό ταξίδι, αφιερώνεται στη μνήμη του Σταμάτη Γάβανου που έδωσε τη ζωή του όλη για την ομάδα του. Συνοδεύεται και από φωτογραφίες, παλιές και πρόσφατες, του Βαρβασιακού, καθώς και άλλων ομάδων που πρωταγωνιστούσαν τη δεκαετία του 60. Ένα βιβλίο όχι αποκλειστικά για τους φίλους του Βαρβασιακού, αλλά και για τον καθένα που ενδιαφέρεται για την ιστορία του χιόνιου ποδοσφαίρου. Μια προσπάθεια μεγάλη, εντελώς αφιλοκερδός, με πολλές ώρες ξενύχτη κάθε Κυριακή για την ετοιμασία του, η οποία και αυτή η προσπάθεια της αθλητικής Χίου κατέληξε γιατί άλλο λόγω οικονομικής αδυναμίας ως προς τα έξοδα για την έκδοσή της. Δημήτρης Χρυσούλης. Μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές κατασκευές. Διαθέτουμε πλέον ό,τι πιο σύγχρονο στο τμήμα σχεδιασμού στον τομέα της τρισδιάστατης μοντελοποίησης μεταλλικών κατασκευών με πολλαπλά ωφέλη στη διαδικασία. Από την αρχική μέτρηση και το σχεδιασμό μέχρι την ανέγερση του έργου. Έτσι προλαμβάνεται κάθε αστοχία που μπορεί να προκύψει στη φάση της κατασκευής αλλά και της ανέγερσης. Εξαγωγή των αρχαίων σε εξειδικευμένα μηχανήματα για απόλυτη ακρίβεια στην κοπή και τη διάτρηση των δοκαριών. Γίνεται αυτόματος έλεγχος όλων των συνδέσεων για τυχόν σφάλματα. Ακριβής υπολογισμός του βάρους της κατασκευής, τρισδιάστατη παρουσίαση στον πελάτη και διατήρηση του αρχείου για μελλοντικές παρεμβάσεις με την απόλυτη ακρίβεια. Δημήτρης Χρυσούλης. Αναλαμβάνουμε κάθε σιδηροκατασκευή ανεξάρτητα του βαθμού δυσκολίας. Κάτοχος πτυχίου επιθεωρητή συγκολήσεων. Ειδικές αρχιτεκτονικές κατασκευές κοινού ή ανοξίδωτου χάλιβα. Κατασκευές υγειονομικών χώρων και ειδικές συγκολήσεις TIG για όλα τα μέταλλα. Δημήτρης Χρυσούλης. Πολύχρονη εμπειρία με σύγχρονες κατασκευαστικές λύσεις.
Αποστολή Στος. Τα πάντα για το σπίτι σε τιμές σοκ. Αποστολή Στος. Στο παλιό ταχυδρομείο. Εδώ θα βρείτε πραγματικά τα πάντα. Σε τιμές έκπληξη. Αποστολή Stores. Όλα τα παιχνίδια, όλα τα είδη για το σπίτι, σε τιμές που δεν φαντάζεστε. Στο παλιό ταχυδρομείο. Στο στενό της οδού Χορέμη υπάρχει ένας φούρνος μικρός, μόνο στο μάτι. Μεγάλο σε εμπειρία, ποικιλία και πρωτοτυπία. Stella's Bakery. Ελάτε και δοκιμάστε αυτά που φτιάχνουμε με πείρα και γνώση. Δοκιμάστε βουτήματα. Βουτήματα με στέβια, βουτήματα χωρίς ζάχαρη, τα φοβερά κράκερ ζέας, αλλά και τα παξιμαδάκια μας, καλαμποκιού, επτάζημα και κρυθαριού. Stella's Bakery. Εκπληκτικά σφολιατοειδή. Όλα φτιαγμένα από μας. Μικρά τυροπιτάκια κουρού, τυροπιτάκια σφολιάτας με φιλαδέλφια και λουκανοπιτάκια. Εκπληκτικά κουλούρια με σισάμι, ολικής, με σταφιδούλες και καλαμπόκι. Και βέβαια, δοκιμάστε το τσουρέκι μας. Φτιάχνετε κάθε μέρα με φρέσκα υλικά. Μην παραλείψετε το ψωμάκι σας. Χωριάτικο, ολικής με προζύμι και τη φοβερή μας τυρόπιτα. Stella's Bakery. Ο φούρνος της γειτονιάς, στο στενό της οδού Χορέμη. Θα δούμε κάποια αποσπάσματα από ένα βίντεο που γυρίστηκε το 2015 με την ευκαιρία των 20 χρόνων από εκείνη την περίοδο με τους πρωταγωνιστές. Ο Δημήτρης Φρεζούλης στο 17ο βιβλίο του ασχολείται με την μπάλα, τις αλάνες, το ποδόσφαιρο, τον μπακότερμα, τα ματωμένα γόνατα, τον αετό, τη μικρασιατική, την προσφυγιά, το βαρβάσι, τα μεζάρια, την κρίνια των γυναικών τα μεσημέρια, ο Βαρβασιακός και το ζηλευτό ταξίδι 1991-1997, από τις αλάνες στις εθνικές κατηγορίες. Ένα βιβλίο γεμάτο αναμνήσεις, ομάδες, αγώνες, παραλυπόμενα φωτογραφίες και DVD με τηλεοπτικά αποσπάσματα. Διαπιστώστε ήδη, έχουμε ένα ειδικό θέμα στην εκπομπή μας και ποδοσφαιρικό. Σήμερα θα δούμε όχι ανθρώπινες, βέβαια ανθρώπινες, αλλά συγχρόνως και ποδοσφαιρικές διαδρομές μιας ομάδας η οποία για μια πενταετία που αποτέλεσε τη χρυσή πενταετία του χιώτικου ποδοσφαίρου ήταν αφενός στη Δέλτα Εθνική όπου αναδείχθηκε πρωταθλήτρια και συνέχεια ανέβηκε και στη Γάμα Εθνική. Βέβαια δεν είχε την ανάλογη συνέχεια, όμως έχω την αίσθηση ότι όλοι όσοι βιώσαμε και ζήσαμε εκείνα τα χρόνια έχουμε έτσι πολύ ωραίες αναμνήσεις και γλυκές στιγμές στο στάδιο της Χίου όπου ο Βαρβασιακός πραγματικά μεγαλούργησε. Βέβαια η συνέχεια όπως είπαμε δεν ήταν ανάλογη. Το 1997 η ομάδα έπεσε και βέβαια από τότε μέχρι σήμερα δυστυχώς η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Βαρβασιακός δεν είναι καθόλου ευχάριστη. Αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε όπως είπαμε αυτή τη χρυσή πενταετία η οποία ξεκίνησε το 1992 με το Βαρβασιακό να ανεβαίνει στην Δέλτα Εθνική. Στη συνέχεια να αναδεικνύεται πρωταθλητής, παρακαλώ, Δέλτα Εθνικής και μετά να παίζει στη Γάμα Εθνική, η οποία όμως, όπως είπαμε, ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα, στην οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και το 1997 για πολλούς και διαφόρους λόγους και ειδικότερα μάλλον για οικονομικούς, η ομάδα έπεσε. Σήμερα έχουμε κοντά μας κάποιους από τους πρωταγωνιστές εκείνης της εποχής, από τους οποίους άλλοι συνεχίζουν με το ποδόσφαιρο, επειδή προφανώς είναι η μεγάλη τους αγάπη, και άλλοι έχουν αποχωρήσει. Και έχω την εντύπωση ότι από τους αγαπητούς φίλους που είναι εδώ πέρα ήταν οι πιο ουσιαστικοί πρωταγωνιστές, θα έλεγα, τόσο στην πορεία του Βαρβασιακού στη Δέλτα Εθνική, όσο και στη Γάμα Εθνική. Αριστερά μου, γνωστός πιστεύω σε όλους, γιατί δεν έχει αλλάξει και πολύ, ο Γιώργος Ιακωβίδης. Εκτελεστή θα τον χαρακτήριζα, διότι ήταν εκείνος ο οποίος έβαζε και τα πιο πολλά γκολ και πραγματικά τον χαιρόμασταν.
Ο Γιώργος Ιακωβίδης, λοιπόν, ο οποίος συνεχίζει να ασχολείται με το ποδόσφαιρο και μάλιστα τώρα τελευταία τον βλέπουμε και στοιχείο και είναι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό. Ο Σταμάτης Οξίδας, άλλος λάτρης του ποδοσφαίρου, ο οποίος έγραψε και αυτό στη δική του ιστορία και εξακολουθεί να τη γράφει ως προπονητής του Ηρακλή και μάλιστα, όπως λέγανε οι παλιοί, το μήλο πέφτει κάτω από τη μηλιά, ο γιος του ο Γιώργος είναι επαγγελματίας, παρακαλώ, στην Καλονή. Μετά το Σταμάτη τον Ξίδα, είπαμε ο Γιάννης, καλά το βρήκα, ο Γιάννης ο Φίκαρης, ο οποίος δεν ξέρω, ασχολείσαι ακόμα Γιάννη με το ποδόσφαιρο, θα μας τα πεις αργότερα αυτά. Ο Γιάννης ο Βυζανιάρης, ο οποίος και αυτού η συμμετοχή και ήταν ουσιαστική και συμβολή του σε όλες τις επιτυχίες του Βαρβασιακού. Ο Στάθης ο Φίκαρης, θα μας πεις και εσύ αργότερα τι ακριβώς κάνεις τώρα και εν πάση περιπτώσει τι θυμάσαι. Ο Γιώργος Χαλιάτσης, ο οποίος ήταν η φυσιογνωμία του προπονητή στο Ευρωβασιακό, τον ανέδειξε πρωταθλητή Χίου, τον ανέδειξε στη συνέχεια πρωταθλητή Δέλτα Εθνικής και έκανε και ένα φεγγάρι στη Γάμα Εθνική. Γιώργο, έκανε και ένα φεγγάρι στη Γάμα Εθνική, αλλά συνέχεια αποχώρησε για να επανέλθει και πάλι το 1996, όταν πια τα πράγματα ήταν τετελεσμένα. Δίπλα του ο Στέφανος Μουλάκης, ο οποίος εξακολουθεί να παίζει ποδόσφαιρο και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο μετά από 20 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι έχει πολλές δυνάμεις. Ο Γιάννης ο Γουρλής, ο οποίος μάλιστα είναι εκείνος ο οποίος πέτυχε το χρυσό γκολ καιρού με το 1-1 και μάλιστα, όπως διαβάζουμε εδώ στην αθλητική Χίο εκείνης της εποχής, υποδοχή ηρώων επεφύλαξαν προχτές το βράδυ στο αεροδρόμιο της Χίου δεκάδες και όντες φίλαθλοι στην αποστολή του Βαρβασιακού που επέστρεψε από την Άξο με την πολύτιμη ισοπαλία στις αποσκευές της και βέβαια με τον τίτλο του πρωταθλητή της Δέλτα Εθνικής. Ο Στέλιος ο Καλλιγέρης και αυτός από τους πιο σημαντικούς. Α, συγγνώμη, ήταν ο Στρατάκης. Δεν με διόρθωσες. Έλα, μπερδεύτηκα. Μπερδεύτηκα. Στρατάξε, έπεται ο Καλλιγέρης και μετά είναι ο Γουρλής, ο οποίος πέτυχε, όπως είπαμε, το γκολ στην Άξο. Στην πολιτική παλία εκείνη την εποχή με το 1-1. Ο Κλήτος ο Κανετίδης, ο οποίος και αυτός παρέμεινε στοιχείο, διότι και αυτός δεν ήταν από εδώ και ήρθε απ' έξω. Ο Στέφανος Παπαθεοδόρου, εμβληματική μορφή στην άμυνα εκείνου του καιρού, θα έλεγα αμυντικός ογκόληθος. Στο Βαρβασιακό, στη Γάμα Εθνική, είτε ίσου και στη Δέλτα, και στη Δέλτα και στη Γάμα. Και βέβαια δύο από τους παράγοντες που πάρα πολύ βοήθησαν, τα μέγιστα θα έλεγα, στις επιτυχίες του Βαρβασιακού, ο Σταμάτης ο Γάβανος, χρόνια, πολλά χρόνια μέσα στο γήπεδο, νομίζω ότι ζει και αναπνέει για το γήπεδο, και βέβαια ο Γιάννης Ζανέρας, ο πολύ επιτυχημένος, θα έλεγα, πρόεδρος, που στην θητεία του οποίου ο Βαρβασιακός αναδείχθηκε πρωταθλητής στη Δέλτα Εθνική κατηγορία. Τώρα, να ξεκινήσω με πώς ξεκίνησε η συμμετοχή. Γιάννης Ζανέρας ενδιαφερόταν για το ποδόσφαιρο μέχρι τότε. Ναι, θα σας πω. Εγώ μέχρι τότε μέσα σε γήπεδο δεν είχα ξαναμπεί για να δω έναν αγώνα ή επαγγελματικό ή οτιδήποτε, ούτε στην τηλεόραση ή έβλεπα ποτέ μπάλα. Τελείως άσχετος. Άσχετος τελείως από ποδόσφαιρο. Κάποια στιγμή ήρθε στο γραφείο μου μια ομάδα παραγόντων τότε της ομάδος με αρχηγό το Σταμάτη το Γάβανο, το Στεφάκι και διάφορους άλλους ας πούμε, καμιά δεκαριά άτομα. Και μου εξηγήσαν ότι η τοπική ομάδα του Βαρβασιακού ανέβηκε στη Δέλτα κατηγορία, ας πούμε, και πάει για ημιεπαγγελματική έτσι χρονιά για το επόμενο στάδιο. Και αν μπορώ να συμμετάσχω στα διοικητικά, να βοηθήσω κάπως στην κατάσταση κτλ. Γιάννη, ήταν εκείνο τον καιρό που όποια ομάδα ανέβαινε στην Δέλτα Εθνική έψαχνε να βρει απεγνωσμένα κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να τη βοηθήσουν οικονομικά. Μπράβο. Αυτό ακριβώς. Έτσι ακριβώς στέθηκε. Εγώ βέβαια έθεσα τις αντιρρήσεις μου στη συμμετοχή μου, δηλαδή την ενεργή συμμετοχή μου με την ομάδα. Και είπα τότε στα παιδιά, εντάξει, πηγαίνετε, εγώ θα μπορώ να σας βοηθήσω ό,τι μπορώ για την τότε εποχή, δηλαδή σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες που υπήρχαν. Και από εκεί και πέρα προχωρήστε εσείς και ό,τι μπορώ, όπου μπορώ, σας δίνω το λόγο μου, ό,τι θα σας βοηθήσω. Το γιατί θα σας βοηθήσω, γιατί και εγώ είμαι αυτό ο Βαρβάση, είμαι αυτή τον Άγιο Λουκά εκεί πέρα, δίπλα στο Βαρβάση δηλαδή. Συναισθηματικό το θέμα. Βέβαια, η γειτονιά μου, όλα μου τα χρόνια, εκεί έζησα, εκεί μεγάλωσα, εκεί πήγα σχολείο στο 5ο Δημοτικό
και εγώ και τα παιδιά μου τις πρώτες τάξεις. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα το αισθάνομαι σαν δικό μου, δηλαδή έτσι, δική μου γειτονιά και δική μου κατά κάποιο τρόπο όλη την ομάδα των ανθρώπων αυτών. Εντάξει, εμείς είχαμε κάνει μια δουλειά, βγήκαμε πρώτοι τότε στοιχείο το τοπικό πρωτάθλημα, ψάχναμε κάποιο στο σύμπιο, βρήκαμε τον κύριο Ζανάρα. Τελικά υπήρχαν δύο αντίπαλοι παχιακούς τότε και από Χίου, λέγανε τι θα βουλιάξουμε, θα βουλιάξουμε. Ο πρόεδρος τα πήρε και βάλε πολύ λεφτά και βγήκαμε στο σκαλοπάτι προπρέπει. Μετά έρθει ο κύριος Καλάτσης, ο οποίος φτιάξαμε μια πολύ δυνατή ομάδα και ήρθαν αυτά τα ευχάριστα αποτελέσματα. Τα υπόλοιπα θα τα πούνε. Γιατί πήγατε στο Ζανάρα? Γιατί είχαν ότι θα βουλιάξουμε και δεν θα φτάσουμε στο Βενέτικο και θα πνιγούμε εκεί. Ψάχναμε στο Σίβιο. Το πολύ πολύ να μην πηγαίναμε, διότι σιγά τοπικιστές είμαστε, βαλβάς, τι θα χάναμε. Αυτά είναι και μετά ήρθαν τα ευχάριστα. Πρέπει να ευχαριστήσουμε τον κόσμο, διότι ερχόταν στην είσοδο και μας έδινε 500 και 1000 και αυτό ήταν μεγάλο. Ναι, ο κόσμος είδε μια διαφορετική δουλειά, την αγκάλιασε και μας βοήθησε πάρα πολύ. Αυτά έχω να πω, ευχαριστώ. Ερχόταν εδώ, ο Ζανάρας δεν ήξερε. Και στην προσπάθεια του να βοηθήσει την ομάδα του λέγανε Γιάννη, έχω ένα παίχτη πολύ καλό, 4 εκατομμύρια. Από τα οποία έπαιρνε 1 εκατομμύριο ο παίχτης και 3 εκατομμύρια η μάνατζερ. Εγώ του είπα Γιάννη, τέρμα η μάνατζερ. Έχω την επιλογή, όπως ήρθε μετά και ο Παπαθεοδόρου και όλοι οι άλλοι, και είπα αυτά τα λεφτά, γιατί να τα πετάξουμε εδώ εκεί. Αν δεν μπορούμε να βρούμε κάτι με μάνατζερ, τότε έγινε μια μικρή επανάσταση για τα δεδομένα. Εσύ ήσουν εκείνος ο οποίος έφερες πολλά παιδιά από την Βόρεια Ελλάδα και τα, ήρθαν, οποία, ναι. Και τα οποία παρέμειναν και στοιχείο και είναι πολύ ευχάριστο. Είμαι εγώ που μείνανε εδώ και κάνανε και οικογένειες. Και αφετέρου ανέδειξες και κάποια χιωτάκια τα οποία. Με τη δουλειά τους αναδείχθηκαν οι παίκτες και πειθάρχησαν σε αυτό το πλάνο. Είχαμε συνέπεια, λειτουργικότητα, επαγγελματική προετοιμασία. Ο κόσμος κατάλαβε μετά σιγά σιγά τι γίνεται. Και νομίζω ότι το αποτέλεσμα βέβαια. Σας δικαίωσε και τους δύο. Δικαίωσε όλους, δικαίωσε πιο πολύ και τους δύο και τους. Τους παλιούς παράγοντες του Βαρβασιού και ειδικά το Σταμάτη που ξέρω τι σημαίνει ο Βαρβασιακός για το Σταμάτη και για πολλούς άλλους που είναι στο Βαρβάσι. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ μεγάλη δικαίωση και για τους παίκτες οι οποίοι. Αυτοί που ξεκίνησαν μαζί μου τότε ήταν τη δεύτερη σειρά παίκτες. Δηλαδή εγώ ήμουν αποδέκτης ηρωνικών σχολείων. Πασβάντη στην εκτέλεση του φάουλ από δεξιά. Πολλοί παίκτες και έχουμε το 2-0. Το 2-0 με τον Στεργιούλια. Ναι, ο Στεργιούλιας πανηγυρίζει. Επομένως έχουμε λοιπόν το 2-0 ύστερα από το φάουλ του Πασβάντη και την κεφαλιά του Στεργιούλια. Έχουμε το 2-0 για τον Βαρβασιακό στο 25ο λεπτό του παιχνιδιού και όπως λέγαμε και προηγουμένως ο Βαρβασιακός σήμερα δείχνει ένα άλλο πρόσωπο. Πασβάντη στην εκτέλεση του φάουλ από δεξιά. Πολλοί παίκτες και έχουμε το από τον Κρουσουλούδη, όχι, ο Χαλιμακούδης τελικά είναι ο σκόρερ του τετάρτου τέρματος του Βαρβασιακού. Ο Κρουσουλούδης σούταρε στην αρχή, η μπάλα αποκρούστηκε και στην επαναφορά της ο Χαλιμακούδης έκανε το 4-1. 4-1 λοιπόν για τον Βαρβασιακό. Πάμε! Ώρα για διαφημίσεις. Δημήτρης Χρυσούλης. Μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές κατασκευές. Διαθέτουμε πλέον ό,τι πιο σύγχρονο στο τμήμα σχεδιασμού στον τομέα της τρισδιάστατης μοντελοποίησης μεταλλικών κατασκευών με πολλαπλά ωφέλη στη διαδικασία. Από την αρχική μέτρηση και το σχεδιασμό μέχρι την ανέγερση του έργου. Έτσι προλαμβάνεται κάθε αστοχία που μπορεί να προκύψει στη φάση της κατασκευής αλλά και της ανέγερσης. Εξαγωγή των αρχαίων σε εξειδικευμένα μηχανήματα για απόλυτη ακρίβεια στην κοπή και τη διάτρηση των δοκαριών. Γίνεται αυτόματος έλεγχος όλων των συνδέσεων για τυχόν σφάλματα. Ακριβής υπολογισμός του βάρους της κατασκευής, τρισδιάστατη παρουσίαση του πελάτη και διατήρηση του αρχείου για μελλοντικές παρεμβάσεις με την απόλυτη ακρίβεια. Δημήτρης Χρυσούλης. Αναλαμβάνουμε κάθε σιδηροκατασκευή ανεξάρτητα του βαθμού δυσκολίας. Κάτοχος πτυχίου επιθεωρητή συγκολλήσεων. Ειδικές αρχιτεκτονικές κατασκευές κοινού ή ανοξείδωτου χάλιβα. Κατασκευές υγειονομικών χώρων και ειδικές συγκολλήσεις TIG για όλα τα μέταλλα.
Δημήτρης Χρυσούλης. Πολύχρονη εμπειρία με σύγχρονες κατασκευαστικές λύσεις. Ένα, δύο, τρία. Χάο! Άλλη μία, δεν το έχει τραβήξει. Ελάτε άλλη μία. Ένα, δύο, τρία. Χάο! Μπράβο! Στο στενό της οδού Χορέμη υπάρχει ένας φούρνος μικρός, μόνο στο μάτι. Μεγάλο σε εμπειρία, ποικιλία και πρωτοτυπία. Stella's Bakery. Ελάτε και δοκιμάστε αυτά που φτιάχνουμε με πείρα και γνώση. Δοκιμάστε βουτήματα. Βουτήματα με στέβια, βουτήματα χωρίς ζάχαρη, τα φοβερά κράκερ ζέας, αλλά και τα παξιμαδάκια μας, καλαμποκιού, επτάζημα και κρυθαριού. Stella's Bakery. Εκπληκτικά σφολιατοειδή. Όλα φτιαγμένα από μας. Μικρά τυροπιτάκια κουρού, τυροπιτάκια σφολιάτας με φιλαδέλφια και λουκανοπιτάκια. Εκπληκτικά κουλούρια με σισάμι, ολικής, με σταφιδούλες και καλαμπόκι. Και βέβαια, δοκιμάστε το τσουρέκι μας. Φτιάχνετε κάθε μέρα με φρέσκα υλικά. Μην παραλείψετε το ψωμάκι σας. Χωριάτικο, ολικής με προζύμι και τη φοβερή μας τυρόπιτα. Stella's Bakery. Ο φούρνος της γειτονιάς, στο στενό της οδού Χορέμη. Αποστολή Stores. Τα πάντα για το σπίτι σε τιμές σοκ. Αποστολή Stores. Στο παλιό ταχυδρομείο. Εδώ θα βρείτε πραγματικά τα πάντα. Σε τιμές έκπληξη. Αποστολή Stores. Όλα τα παιχνίδια, όλα τα είδη για το σπίτι, σε τιμές που δεν φαντάζεστε. Στο παλιό ταχυδρομείο. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη διοίκηση και το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Πρόεδρο της ΕΠΣ. Τον Πρόεδρο της ΕΠΟ για την τιμή που μας έκανε να έρθει στο νησί μας, σας ευχαριστούμε. Για τα καλά σας λόγια πάλι σας ευχαριστούμε. Εγώ αυτή τη μεριά μου έχω να πω εν περιλήψη δύο πράγματα. Επειδή ασχολήθηκα κάποια ενεργά χρόνια με το ποδόσφαιρο, ήθελα να σας πω ότι ό,τι και να κάνουν οι περιφερειακές ομάδες στα νησιά που είναι πολύ κοστοβόρα η όλη διαδικασία μετακινήσεις και τα λοιπά και οι συνδρομές, τα εισιτήρια και όλα αυτά δεν μπορούν να καλύψουν τα έξοδα που έχουν οι ομάδες. Το καλό που πρέπει να, εν πάση περιπτώσει το καλό είναι να γίνει μια προσπάθεια όπου υπάρχουν επαρχίες σαν Δεοχείο, Μυτιλίνη, ξέρω και τα λοιπά, να γίνεται μια προσπάθεια να μαζεύονται τα καλά παιδιά, τα ταλέντα και να καταλήγουν σε μία ομάδα η οποία θα λέγεται Χίος, θα λέγεται Λέσβος, θα λέγεται Σάμου, δεν ξέρω πώς θα λέγεται, για να μπορεί να υπάρχει ένας κορμός παικτών δικών μας παιδιών που έχουν άλλα κοστολόγια και άλλα κοστολόγια έχουν οι ξενόφερτοι οι οποίοι είναι παίκτες κάποιας κλάσεως και βοηθούν στο ποδόσφαιρο για να κρατηθεί στην Αθήνα. Και να υπάρχουν και μικρές ομάδες από κάτω οι οποίες θα έχουν τα σωματεία τα οποία θα βοηθούν, αλλά να υπάρχει ένας κορμός ο οποίος θα αποτελείται από ένα δέλτα σίγμα από διάφορες ομάδες μικρές και ο οποίος δηλαδή να προσπαθεί να έχει κάθε νησί ένα κορμό δικό του με παίκτες για να μπορεί να κατεβάσει τα κοστολόγια και να υπάρχει και μια διάρκεια. Βλέπετε τα τελευταία χρόνια ότι κάθε ομάδα πάει, βγαίνει μια κατηγορία, βγαίνει στη γάμα εθνική, μετά τον επόμενο χρόνο ξαναπέφτει. Τον άλλο χρόνο πάλι βγαίνει άλλη ομάδα, ξανά μαν. Οι παράγοντες δεν μπορούν συνέχεια να έχουν αυτή την αφέμαξη και να τσοντάρουν συνέχεια λεφτά, να τσοντάρουν συνέχεια κάθε χρόνο. Θα το κάνουν μια χρονιά, δύο χρονιές, τρεις χρονιές. Όπως... Καλησπέρα και χρόνια πολλά και θέλω να πω δύο σημεία να θίξω. Το πρώτο σημείο. Μην μιλάτε, σας βάλω τιμωρία, δεν μιλάτε. Λοιπόν, το πρώτο σημείο. Δεν με φωνάξατε εδώ ως περιφερειάρχη να δώσω το κύπελο.
με φωνάξατε, γιατί αν ψάξει ο κ. Μπαλτάκος τα παλιά δελτία τα ποδοσφαιρικά, θα βρει μια ομάδα που λεγόταν Μυτιλιναϊκός, στη 18η κατηγορία Λέσβου, ξέρω που παίζαμε, θα βρει ένα δελτίο Μουτζούρης. Τότε που διέπρεπε ο Γραμμός, ο Χάρης. Και ήμασταν και συμμαθητές και τον ζηλεύαμε. Άρα λοιπόν, μιλάω εδώ σαν παλιός ποδοσφαιριστής και έχω και σημάδια στα πόδια μου, δέστε τα, το σχήμα του ποδοσφαίρου είναι. Το δεύτερο σημείο, που είναι και σοβαρό σημείο, τούτο ήταν χαριετισμός. Ζω ως εκ της θέσεως το δράμα των σωματείων που μεταβαίνουν από τη Μυτιλίνη, από τη Χίο, στα εθνικά πρωταθλήματα, διαρκώς κάθε εβδομάδα, στην Κρήτη, στην Αθήνα, και θέλουν τα οδηπορικά, τα εισιτήρια, τα ξενοδοχεία. Και κάνω στον κύριο Μιχαηλίδη την παράκληση στη Βουλή. Υπάρχει ένας νόμος που δίνει το δικαίωμα στην περιφέρεια, στους Δήμους έδινε το δικαίωμα και στην περιφέρεια, να δίνουν το 0,2% στις ομάδες που συμμετέχουν στα εθνικά πρωταθλήματα. Και περιέργως φέτος ίσχυσε μόνο για τους Δήμους και όχι για την περιφέρεια. Θέλουμε τροπολογία, θέλουμε εγκύκλιο, δεν ξέρω τι πρέπει, να δώσουμε τα 0,2% του προϋπολογισμού της περιφέρειας στα σωματεία που είναι στα εθνικά πρωταθλήματα. Διότι αυτό το πρόβλημα δεν είναι μόνο... Το πρόβλημα δεν είναι μόνο στα ποδοσφαιρικά σωματεία. Είναι και στις ομάδες του μπάσκετ, στις ομάδες του βόλεϊ που συμμετέχουν σε εθνικά πρωταθλήματα. Θέλουμε να βοηθήσουμε και μια παλιοεγκύκλωση δεν μας αφήνει. Παρακαλώ κύριε Μιχαηλίδη, αν μπορείτε επιμεληθείτε. Ευχαριστώ που ανεχθήκατε. Καλούμε τον χωρικό αντιπεριφερειάρχη Χίου, κύριο Βρουλή, να απονείμει το κύπελο του πρωταθλητή της Β' κατηγορίας για το χρονική περίοδο 2021-2022 στο Σωματείο Κλασικό και Μίνι. Καλούμε έναν εκπρόσωπο του Σωματείου. Τουρισμού κύριο Νύχτα για να απονείμει το κύπελο στον Κυπελούχο 2021-2022. Το στο Σωματείο Ποσειδών Καρναμήλος. Καλούμε έναν εκπρόσωπο. Καλούμε τον Αντιπεριφερειάρχη κύριο Βουνιά για την απονομή του κυπέλου στον πρωταθλητή K14 2021-2022 και πάει στο Σωματείο Ποδοσφαιρική Ακαδημία Χίου. Κύριο Καμπούρη για την απονομή του πρωταθλήματος K16 2021-2022 στο Σωματείο Εαντασχείου 2017. Καλούμε έναν εκπρόσωπο του Σωματείου. Αντιδήμαρχο Τουρισμού, κύριο Βεργίνα, για την απονομή του πρωταθλήματος K12 2021-2022 στο Σωματείο Ποδοσφαιρική Ακαδημία Χίου. Καλούμε έναν εκπρόσωπο του Σωματείου.
Καλή χρονιά σε όλους, υγεία, χαρές και πειθαρχία. Κλείνεις όμως την Πειθαρχική Επιτροπή. Συνεχίζουμε τις απονομές μας με τα Fair Play. Καλούμε τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, κύριο Ξενάκη, για την απονομή του Fair Play για το έτος 2021-2022 στο Σωματείο Ατρόμητος Αγίου Γεωργίου. Έναν εκπρόσωπο του Σωματείου. Γεια σας. Θέλω να σας μεταφέρω κάποια λόγια εκ μέρους του πατέρα μου που δεν μπορούσε να πάρει από σήμερα εδώ. Απόψε είναι η γιορτή του ποδοσφαίρου της Χίου. Είναι τιμή μου που είμαι κι εγώ ένας κρίκος αυτής της ποδοσφαιρικής αλυσίδας του νησιού. Υπηρέτησα 32 χρόνια τη διαιτησία με γνώμονα πάντοτε την αξιοκρατία και τη δικαιοσύνη. Ένα υπέροχο ταξίδι που αν μου δινόταν η ευκαιρία θα το έκανα ξανά. Δυστυχώς το σοβαρό πρόβλημα με την υγεία μου δεν μου επέτρεψε να είμαι ανάμεσά σας, στη δεύτερη οικογένειά μου. Ανανεώνω όμως το ραντεβού μου για του χρόνου να είμαι κοντά σας, εκεί που ανήκω. Ευχαριστώ τον πρόεδρο και τα μέλη της ΕΦΣΧΙΟΥ για τη στήριξη και για τη μεγάλη τιμή που μου κάνατε στο μικρό λιθαράκι που έβαλα και εγώ στο ποδόσφαιρο της ΧΙΟΥ. Επίσης ευχαριστώ τον πρόεδρο και τους συναδέλφους διαιτητές για τη στήριξη και τη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια. Επιτρέπετε να πέσω, επιβάλλετε να σηκωθώ. Και αυτό το υπόσχομαι. Με τιμή, Σύριος Χαράλαμπος. Παπά, εμείς Δασικές πυρκαγιές. Προετοιμάσου. Οι δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται γρήγορα και μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου. Το σπίτι σου κινδυνεύει ακόμα και αν βρίσκεται μακριά από την πορεία της πυρκαγιάς. Γιατί λόγω του ανέμου, οι κάφτρες μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις και να δημιουργήσουν νέες αιστείες πυρκαγιάς. Με απλές κινήσεις μπορείς να προστατευτείς. Βήμα πρώτο. Μείωσε την καύση μύλη γύρω από το σπίτι σου. Τα κλαδιά των δέντρων δεν πρέπει να κουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια. Κλάδεψε τα δέντρα και καθάρισε τα ξερά χόρτα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από το σπίτι. Κλάδεψε τα δέντρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων. Απομάκρυνε τα έφλεκτα υλικά και τοποθέτησε τα καυσόξυλα σε κλειστό μέρος. Βήμα δεύτερο. Συντήρησε και εξόπλισε το σπίτι σου.
συντήρησε και καθάρισε από ξερά φύλλα και πευκοβελόνες την κεραμοσκεπή. Οι υδρορροές πρέπει να είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Φρόντισε τα παραθυρόφυλλα και οι εξώπορτες να είναι από μη έφλεκτα υλικά. Να έχεις πυροσβεστήρες και λάστιχο ποτίσματος σε καλή κατάσταση που να καλύπτει το χώρο γύρω από το σπίτι. Βήμα τρίτο, αν πλησιάζει πυρκαγιά. Προφύλαξε το σπίτι σου από τις εισερχόμενες καύτρες. Μάζεψε τις τέντες. Κλείσε ερμητικά το σπίτι και τις εσωτερικές πόρτες. Φρόντισε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα. Δες περισσότερες οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές στο civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Οπ! Πλαστικά! Μεγάλος μπελάς! Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας. Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές. Και καλό καλοκαίρι. Το μπουζάκι που φοράω είναι των ενεργών μπαμπάδων που σχηματίστηκαν για να διεκδικήσουν το αυτονόητο δικαίωμα στην αποκοινού και εξίσου ανατροφή των παιδιών τους. Οι γονείς μπορεί να χωρίσουν μεταξύ τους. Δεν χωρίζονται όμως ποτέ από τα παιδιά τους, εκτός αν είναι κακοποιητικοί και επικίνδυνοι προς αυτά. Πράγμα που μπορεί να ισχύει τόσο από τη μεριά της μητέρας, όσο και από τη μεριά του πατέρα. Ο νόμος σωστά ψηφίστηκε και ήρθε η ώρα να εφαρμοστεί. Για περισσότερες πληροφορίες και στήριξη στο θεσμό της συνεπιμέλειας www.energimabades.gr. Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.